Βυρά, ο οποίος με το που ανέβηκε αυτό το βίντεο αμέσως προχώρησα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξετε, κύριε Βύρα, και τον θυμό σας και την οργή σας, αλλά και να πείτε ότι τέτοια περιστατικά δεν έπρεπε να υπάρχουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως έχετε πει, είναι όχι απαράδεκτο, είναι αποτροπιασμός, αηδία, ό,τι αίσθημα μπορεί να... Θα νιώσεις, το νιώσεις όταν βλέπεις κάποιον να χτυπάει μια μητέρα με το παιδάκι. Και όχι μόνο, και τον αδερφόν της γυναίκας. Απίστευτο. Ήταν... Κύριε Βυρά, πραγματικά, δηλαδή, με πόση, ξέρω, ευκολία, πώς μπορείς να βλέπεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή, πόσο μάλλον έναν άνθρωπο να κρατά το μωρό του και να χτυπάς και να βλέπουμε αυτές τις... Απίστευτο. Ούτε κανένα... Ούτε ζώο δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πέρα από κάθε ίχνος, ενώ ακόμα και στίχτος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό λέω. Πραγματικά, κύριε Βύρα, δηλαδή εμένα με ενοχλεί απίστευτα. Από χθες είναι αυτό που σε ενοχλεί μόνο και μόνο που το βλέπεις να συμβαίνει, σε ενοχλεί πάρα πολύ. Ήταν ένα απαράδεκτο γεγονός. Εδώ στην Λάρνακα έτσι... Όπου πάω, ακόμα και τώρα το πρωινό, μετά με τα μωράδες μου λέει κάτι ανόητο, δηλαδή. Ναι. Στην Λάρνακα πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έτσι μας σόκαρε, κάτι το οποίο μας ταρακούνησε. Η συντριπτική πλειοψηφία των Λαρνακίων είναι έξαλλη με αυτόν τον λόγο. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω, μας είπε η κυρία Κωνσταντίνου πιο πριν ότι δεν έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία ο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προβεί σε μια τέτοια πράξη, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Λέω. Έτσι είναι. Άμα φτάσει στο σημείο να χτυπάς μια γυναίκα με το παιδί της στην αγκαλιά της, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μην κάνει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο... Έτσι, το πιο σημαντικό είναι... Να δούμε τι φταίει, δηλαδή να δούμε αν όλα αυτά που λέμε, όλα αυτά που κάνουμε πλέον αυτή τη συμπεριφορά θεωρούνται ότι είναι ένα τρόπος αντίδραση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ίσως κάποιες ρητορικές, κάποια σημασία που δίνουμε στο μεταναστευτικό με την έννοια ότι κάπου να ανοίξει λίγη κατάσταση, αν έφτασουμε σε αυτό το σημείο. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Δεν ξέρω. Ας τα λεγόμαστε άστρο ή κάτι άλλο πλέον. Όντως, έχετε δίκιο. Και θέλω να δω πάρα πολύ την ποινή για το συγκεκριμένο εγώ, να σας πω την αλήθεια. Θεωρούμε ότι θα εξαντληθεί η κάθε πρόνοια του νόμου. Η αυστηρότητα πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο αυστηρό από αυτό. Ούτε κανένα αφρυντικό υπάρχει, γιατί... ούτε κι αν ο λόγος, ούτε ποιος και να είναι ο λόγος. Ναι, καλέ, για όνομα του Θεού, υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ποιος και να είναι ο λόγος, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε το ίχνος ελαφρυντικού. Ένιωσα την ανάγκη να ακούσουμε και τη δική σας τη φωνή, όχι μόνο ως δήμαρχος Λάρνακας, ως άνθρωπος ο οποίος είναι οικογενειάρχης, άνθρωπος ο οποίος συναναστρέφεται με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, είναι έξω, βλέπει κόσμο πολύ. Πρέπει να βγαίνουν αυτά προς τα έξω τα μηνύματα. Δηλαδή, πραγματικά, μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στο τέλος της ημέρας. Αν δεν αντιδρούμε, αν δεν χάζουμε έτσι, να μην επαναληφθούν το πιο σημαντικό. Όλοι να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούν να περάσουν. Ναι, σωστό. Λοιπόν, Δημαρχέ μου, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να σας ευχηθώ. Καλημέρα.